Η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανοίγει μια νέα εποχή για την Κύπρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Κύπρος προχωρούν σε στρατηγική συμμαχία, ενώ η παγκόσμια υπερδύναμη θεωρεί σημαντικό εταίρο της την Κύπρο και παράγοντα σταθερότητας στη Μεσόγειο. Η απάντησή μας είναι φυσικά θετική και θα έχει διάρκεια. Η Κύπρος δέχεται αυτή τη σχέση συμμαχίας και συνεργασίας και στο εξής θα βασίζεται σε αυτήν. Είναι καθήκον της πολιτικής ηγεσίας να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πρόταση. Συνδυάζοντας την ιστορική σημασία εξέλιξη με την ευρωπαϊκή ιδιότητα της χώρας μας, δημιουργείται ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό κεκτημένο για την Κύπρο. Ας το αξιοποιήσουμε. Μας δίνεται η ευκαιρία να διαδραματίσει η Κύπρος τον ρόλο του πολύτιμου ευρωπαϊκού πυλώνα για την ενεργειακή ασφάλεια, για την ειρήνη και την συνεργασία, για την οικονομική αναβάθμιση. Όσον αφορά το Κυπριακό, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει. Μαζί με την απόφαση του ΕΔΑΔ, η ξεκάθαρη τοποθέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργεί νέα δεδομένα. Το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν δεν μπορούσε να είναι πιο σαφές. Η απόπειρα που κάνει μόνη της μια χώρα σε όλο το διεθνές σύστημα, αντίθετα με την νομιμότητα, να αναδείξει ένα αποσχιστικό κρατήδιο στην Κύπρο, είναι καταδικασμένη. Δεν έχει μέλλον. Αναμένεται λοιπόν ότι και η Τουρκία στο επόμενο διάστημα θα πάρει τα μηνύματα και θα κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση. Για να κτίσουμε ειρήνη και συνεργασία πάνω σε βάσεις διεθνούς δικαίου για ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου για όλους τους Κύπριους. Η Κύπρος έχει πλέον ισχυρή θέση στον ενεργειακό χάρτη και μπορεί να συνδυάσει την ευρωπαϊκή της ιδιότητα με την ισχυρότερη στρατηγική συμμαχία που μπορεί να υπάρξει.